Ηρακλή, σε πετυχαίνουμε σε μια επαγγελματική φωτογράφηση. Πώς είναι η αίσθηση να φωτογραφίζεσαι χωρίς χρόνο και χωρίς δισαβαντάζ? Εντάξει, ήρθε αυτή τη στιγμή που επιτέλους θα δείξω όλες αυτές τις ικανότητες που έμαθα στο GNTM. Δεν αγχώνομαι καθόλου. Το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι είναι η πρώτη μου επαγγελματική φωτογράφηση μετά το GNTM. Εγώ θέλω να ξαρρώσω λίγο την Ευρώπη και πραγματικά ανυπομονώ να κάνω το πρώτο μου ταξίδι, να πάω στο Elite. Πληροφορίες λένε ότι στο μεγάλο τελικό μερικοί φίλοι σου ψηφίσανε Παρασκευή. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτήν και όντως είχα βάλει άτομα να ψηφίσουν όχι μόνο εμένα, αλλά και την Παρασκευή, γιατί το αξίζει. Τελικά η κυρία Όλγα πόσα μηνύματα έστειλε, γιατί δεν μπορούσε να τα μετρήσει? Για να είμαι ειλικρινής, ούτε εγώ τα μέτρησα, αλλά ήταν πάρα πολλά. Πρέπει με τα λεφτά που πήρες να πληρώσεις το λογαριασμό τηλεφώνου της μαμάς. Και της μαμάς, γενικά όλης της οικογένειας. Και των φίλων να μ' αρέσει. Δηλαδή ήταν μεγάλη στήριξη. Πώς ήσουν στο σχολείο? Γενικά, στο σχολείο ήμουν αρκετά διάσημος. Ήμουν και πρόεδρος σχολείου, να το λέμε και αυτό. Αλλά δεν ήμουν και το καλύτερο παράδειγμα. Δηλαδή, δεν ήμουν και ο τέλειος μαθητής και δεν ήμουν ο πιο σωστός μαθητής. Ήμουν σε μια φάση που απλά πήγαινα κόντρα στα πάντα συνήθως. Κοπάνες, καταλήψεις, αποβολές. Η μαμά δεν ξέρει πολύ καλά ελληνικά. Το εκμεταλλεύτηκες ποτέ? Ναι, ειδικά στο τέλος, στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο. Υπήρχαν περιπτώσεις. Να έρχεται η μητέρα να πάρει τους βαθμούς. Μου έλεγαν ότι πες τη μητέρα σου ότι πρέπει να αρχίσεις να συμμορφώνεσαι, να ακούς και έλεγα στη μάνα μου είναι πολύ καλός και εντάξει πρέπει να διαβάσει λίγο παραπάνω, αλλά γενικά είναι πάρα πολύ καλός και να συνεχίσει έτσι. Και μετά γίναγα σπίτι και όλα ήταν πολύ κομπλέ. Έχεις χαρακτηριστεί ποτέ ως μαμάκιας? Αυτό φοβόμουν. Γιατί εντάξει, η μητέρα μου είναι υπερπροστατευτική μαζί μου, ακόμα και τώρα. Είχα τουλάχιστον την ημέρα από 5-6 τηλεφωνήματα και άμα δεν το σήκωνα μία φορά, πολύ πιθανόν να με έψαχνε η αστυνομία μετά. Πάντα φοβόμουν να μην χαρακτηριστώ ως μαμάκιας. Αλλά πλέον σκέφτομαι σιγά. Δηλαδή, νομίζω είναι ωραίο πλέον να είσαι μαμάκιας. Έχεις φάει ποτέ χυλόπιτα? Όχι, δεν έχω φάει, αλλά επειδή δεν έδωσα ποτέ την ευκαιρία. Αυτό ήταν το δίκοπο μαχαίρι που κατέληγα να γινόμουν κολλητός. Έχεις φανταστεί τον Ηρακλή να παρουσιάζει κάτι, να είναι σε κάποιο τηλεπαιχνίδι? Όχι, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να είμαι παρουσιαστής. Δεν ξέρω, ίσως ότι είμαι λεξιπενής, ίσως ότι δεν μου ταιριάζει, αλλά άμα τυχόν καθόταν η φάση να γίνω ηθοποιός, why not? Θέλω να μου πεις πού σκέφτεσαι τον εαυτό σου στα 30. Το ιδανικό θα ήταν να ακολουθήσω λίγο τη σταδιοδρομία του Καράβα. Δηλαδή, πραγματικά τον θαυμάζω πάρα πολύ. Πες μας μια συγκινητική παιδική ανάμνηση που έχεις. Όταν ήμουν στη Γερμανία, ήμασταν ψηλό σε φτωχική περιοχή και θυμάμαι ότι ήμουν πολύ κοινωνικό παιδί. Πήγαινα από πόρτα σε πόρτα, χτύπα και τους ζήταγα γλυκά. Αλλά στη φάση ήταν σαν να ζητιάνευα. Δέχτηκες ποτέ bullying για τη διαφορετικότητά σου? Στην Ελλάδα έχω δεχτεί bullying. Μπαίνεις, ας πούμε, σε ένα σούπερ μάρκετ και τριγυρνάς, κόβεις βόλες να δεις τα αγοράσεις και βλέπεις ότι ο security είναι από πίσω για να μην κλέψεις τίποτα. Εσύ είσαι έγχρωμος, μαύρος και άρα στο μυαλό του εσύ είσαι ήδη κακός, ο κλέφτης. Αυτό σε έκανε όμως πιο δυνατό. Ναι, πιστεύω όλα όσα δεν μας σκοτώνουν μας κάνουν πιο δυνατούς. Τι γίνεται με τα αγόρια του σπιτιού, μιλάτε, κάνετε παρέα? Με το campaign κάπως συζητάμε. Έχουμε τώρα και την εταιρεία και έχουμε ακόμη πιο πολλά να συζητήσουμε. Αλλά γενικά δεν έχω κρατήσει επαφές σχεδόν με κανέναν από το σπίτι. Δηλαδή με την Παρασκευή μιλάμε από εδώ από εκεί. Σε έχουν βγάλει στην απέξω? Δεν νομίζω. Εγώ είμαι περισσότερο αποστασιοποιημένος γιατί αυτή τη στιγμή δεν είμαι ούτε στο mood, ούτε στη διάθεση να τους μιλήσω. Γιατί εντάξει, τους έφαγα μες στη μούρη 4 μήνες μέσα στο σπίτι. Φτάνει, δηλαδή είναι πολύ καλά παιδιά, αλλά να κάνουμε ένα break και να τα πούμε σε καμιά πενταετία, ξέρω.